Αυτά από μένα, είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε. Κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο σε σχέση με τη συζήτηση σας με τον Γενικό Γραμματέα. Σας είδαμε να συνομιλείτε για αρκετά λεπτά πρωτού αρχίσει το γεύμα. Και θα θέλαμε αν μπορείτε να μας πείτε καταρχάς αν σας μετέφερε κάποια δική του εκτίμηση, είτε για τον χρόνο, είτε για τις συνθήκες, για τις δυνατότητες επανέναρξης των συνομιλιών. Και κατά δεύτερον, αν θα υπάρξει σύντομα ή στους τώρα, τέλος πάντων, μέλλον. Τους επόμενους μήνες, δηλαδή, κάποια συνάντησή σας σε διμερές επίπεδο, σε πιο διευρυμένη ναι. έκταση χρόνου, για να τα πείτε. Να ξεκαθαρίσω ότι ούτε θέλω ούτε είναι σωστό εκ μέρους μου να μιλήσω εγώ εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ. Εκείνο που μπορώ όμως να σας πω είναι ότι ήταν απόλυτα ενήμερος της πρότασής μας. Είχε ενημερωθεί από την κυρία Ντικάρλο που ήταν στην Κύπρο. Ο ίδιος επιθυμεί να συμβάλλει στην επανέναρξη των συνομιλιών, το συντομότερο δυνατόν, το χρονικό ορόσημο, το οποίο και ο ίδιος μου ανέφερε, δεν έχω κανένα ενδιασμό να το αναφέρω, γιατί ήταν κάτι που προέκυψε από όλες τις συζητήσεις, είναι ότι αμέσως μετά τις εκλογές στην Τουρκία να εκδηλωθεί συγκεκριμένα η πρωτοβουλία για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κράτ Μοντανά. Θεωρεί ο Γενικός Γραμματέας, και αυτό μπορώ να το αναφέρω, γιατί μεταφέρθηκε κατά τη διάρκεια της διμερής συνάντησης που έγινε μεταξύ του κ. Μισελ και του κ. Κουτέρες, την ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα θετικό δεδομένο στην προσπάθεια για να σπάσει και το αδιέξοδο, αλλά να προχωρήσουμε να πετύχουμε το στόχο της επίλυσης του Κυπριακού. Μέχρι τις εκλογές στην Τουρκία τον Μάιο, εξέφρασε το ενδιαφέρον την βούληση του Γενικού Γραμματέας για νέα αποστολή είτε της κ. Ντικάρλο είτε του κ. Εκτιμώ ότι θα υπάρξει επίσκεψη στην Κύπρο από αξιωματούχων των ΗΠΑ πριν τις εκλογές στην Τουρκία. Εξάλλου, όπως σας προανέφερα, και ειδικότερα με τη διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους δύο Προέδρους, Επιτροπή και Συμβούλιο, αλλά και κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλο αυτό το διάστημα μέχρι τις εκλογές στην Τουρκία θα μπούμε σε πιο συγκεκριμένη συζήτηση για το πώς μετουσιώνεται σε πράξη η πρότασή μας για να μπορεί να εκδηλωθεί αμέσως μετά τις εκλογές. Δεν είναι, αντίθετα θα έλεγα εγώ, δεν είναι χαμένη το διάστημα μέχρι τις εκλογές στην Τουρκία. Είναι καθοριστική σημασία για να προετοιμαστεί το έδαφος. Δεν είναι εγώ. Αν αυτή η πρόταση προχωρήσει, σε ποια μορφή θα υιοθετηθεί, θα είναι σε συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εάν ναι, υπάρχουν συμπεράσματα το Δεκέμβριο του 2020 που αναφέρονται και σε διορισμό ανθρώπου από μέρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Άρα, τι αλλάζει ακριβώς, θα αναιρέσουμε εκείνα τα συμπεράσματα? Όχι, δεν αναιρούνται εκείνα τα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα τα προηγούμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαχρονικά, όχι μόνο το 2020, μιλούν για την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλλει στην επίλυση του Κυπριακού με συμμετοχή της στις διαπραγματεύσεις. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Είμαστε ένα στάδιο προηγουμένως. Είμαστε σε έναν αδιέξοδο όπου δεν επαναρχίζουν οι συνομιλίες λόγω της τουρκικής προσέγγισης. Άρα είναι εκεί που εστιάζεται η δική μας προσέγγιση μέσα από μια πολιτική προσωπικότητα από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποιος που αντιλαμβάνεται και τον Κυπριακό αλλά και τα ευρωτουρκικά για να μπορεί να οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών. Από εκεί και πέρα, πάρα πολύ ευλόγον το ερώτημα σου, γιατί ήταν κάτι που συζητήσαμε, η διαδικαστική προσέγγιση. Υπάρχουν προηγούμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο από πλευράς του Συμβουλίου, αλλά και από πλευράς της Επιτροπής, για το πώς μπορεί να γίνει, να υλοποιηθεί και να θεσμοθετηθεί αυτή η απόφαση. Άρα δεν θεωρώ το συγκεκριμένο ότι υπάρχει δυσκολία. Είμαστε στο στάδιο της προετοιμασίας. Το πώς, αφού καταλήξουμε, θα μετουσιωθεί σε συγκεκριμένη απόφαση, είτε με συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Υπάρχει, για παράδειγμα, έναν προηγούμενο, να το αναφέρω, δεν σχετίζεται με το Κυπριακό, αλλά στο θέμα των διαπραγματεύσεων με τον Brexit, που υπήρξε διορισμός από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν και άλλα προηγούμενα, τα οποία έγιναν από πλευράς της Επιτροπής. Ναι, ναι, Γιώργο. Στο θέματα τώρα με την πρόταση μετά από μια επανάληψη διαπραγματεύσεων, μπορεί να μας πει λίγο περισσότερα για το πώς βλέπετε τη διασύνδεση μιας διαδικασίας διαπραγματεύσεων με τα ευρωτουρκικά, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί πάει το πράγμα.
και πού εντάσσεται ενδεχομένω ο διαμόχο του και πού βρίσκεται καθώ επίγει, αν ξαναρχίσουν διαπραγματεύσει στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών. Είναι μια σταδιακή όντω διαδικασία, η οποία συνδέεται και με την επανέναρξη των συνομιλιών και των Κυπριακών, αλλά και προόδου στις διαπραγματεύσεις. Γιατί κανείς δεν επιθυμεί διαπραγμάτευση για χάρη των διαπραγματεύσεων. Άρα η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις συνδέεται με την ανάπτυξη άλλων θετικών εξελίξεων, άλλης θετικής προσέγγισης, θετικής ατζέντας, σε άλλα θέματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, μπορεί να συμβάλλει και με τη σύμφωνη γνώμη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και σίγουρα το θέμα της αμοχώς του είναι σε αυτόν το πλαίσιο. Έχουμε, έδωσα κάποια παραδείγματα, γιατί ερωτήθηκα από τους συνομιλητές μας αν μπορώ να μιλήσουμε συγκεκριμένα, και όντως μέσα στο πλαίσιο του εγγράφου που έχουμε ετοιμάσει υπάρχουν και συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία δημιουργούν αυτήν την αμοιβαία αποφελή κατάσταση πράγματα. Ναι. Να αναφέρω πρώτα ότι οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνονται χωρίς την παρουσία κρατών τα οποία δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά σίγουρα, γιατί ο στόχος μας δεν είναι απλά να εξασφαλίσουμε μια απόφαση η οποία δεν θα μπορεί να υλοποιηθεί. Το αντίθετο που επιδιώκουμε, να υλοποιηθεί, και αυτό είναι το βασικό ζητούμενο και είναι αυτό που θα επιχειρήσουμε όλο αυτό το διάστημα μέχρι τις εκλογές. Αυτή η πρόταση δημιουργεί, αυτό που είπα προηγουμένως, και τούτο είναι ο βασικό τη στόχο, μια αμοιβαία υποφελή κατάσταση πραγμάτων σε σχέση με θέματα που επιθυμεί και η Κυπριακή Δημοκρατία. Για μα, αντιλαμβάνεστε την επίλυση του Κυπριακού είναι υπαριθμό έναν προτεραιότητα, αλλά και θέματα τα οποία ενδιαφέρουν την Τουρκία. Ναι, ναι, Γιάννη. Υπάρχει κάποιο μέρο το οποίο έχετε δώσει από το ΟΠΕ, π.χ. τα Ηνωμένα Έθνη? Όχι, σε κανένα. Σε κανένα. Αλλά ήταν. Στις συναντήσεις ήταν το έγγραφο μπροστά μου και από αυτόν το οποίο χρησιμοποιούσα τα ομιλούντα σημεία. Δεν το ζητήσανε. Το ζητήσανε. Δεν αποκλείω να δοθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Θέλω να δω πώς προχωρεί συγκεκριμένα από το επίπεδο της συζήτησης, της θετικής ανταπόκρισης αυτή μας η πρόταση. Και κάποια στιγμή είναι πολύ φυσιολογικό να, σε κάποιους να δοθεί έτσι ώστε να προωθήσω συγκεκριμένα. Ναι, είναι μια επιλογή, είναι να περιληφθεί σε συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Υπάρχουν και άλλου είδους επιλογές. Στα διαδικαστικά που αναφέρθηκε προηγουμένως ο Νικόλας στο ερώτημά του, ένα θέμα που άπτεται και των διαδικαστικών είναι και πώς θα δημοσιοποιηθεί, εάν και εφόσον καταλήξουμε σε αυτή την εξέλιξη. Θέλω να ξεκαθαρίσω, γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά, θεωρώ, τα δεδομένα στο Κυπριακό. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική την ανταπόκριση που λάβαμε στην παρουσίαση της δικής μας προσέγγισης, αλλά υπάρχει δουλειά η οποία θα κάνουμε. Σας είπα προηγουμένως ότι ειδικά με τους δύο Προέδρους, Επιτροπής και Συμβουλίου, και κάποιους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν, είτε γιατί ενδιαφέρονται, έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία για το Κυπριακό. Για παράδειγμα, η Γαλλία είναι το μόνο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η Γερμανία, η Ολλανδία είναι δύο κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια ιδιαίτερη, αν θέλετε, σχέσεις, με ιδιαίτερες σχέσεις με την Τουρκία. Άρα εμείς θέλουμε να αξιοποιήσουμε όλους αυτούς που μπορούν να μας βοηθήσουν και τα διαδικαστικά θα συζητηθούν και με αυτούς. Ανταπόκριση. Έχουμε μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης που έγινε νέα ανταλλαγή των χαρακτηριστικών του προφίλ αυτού ή αυτής που δύναται να αναλάβει αυτό το ρόλο. Όπως είπα προηγουμένως, μιλάμε για πολιτική προσωπικότητα η οποία να προέρχεται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην είναι η πρώτη επαφή με το Κυπριακό ή με τα ευρωτουρκικά. Εδώ και μιλούσαμε φυσικά σε ένα θέμα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν
συμβαλούμενο μέρο στη διαπραγμάτευση. Μιλάμε για κάτι πιο κοντά στο απεσταλμένο για τα θέματα. Όχι, έδωσα το παράδειγμα για να μην υπάρξει οποιαδήποτε παρεξήγηση. Το παράδειγμα του διορισμού του κ. Μπαρνιέρ για τι διαπραγματεύσει με τη Μεγάλη Βρετανία για την έξοδό τη από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν όσον αφορά την απόφαση που λήφθηκε από πλευράς του Συμβουλίου τότε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν αφορά είτε τη μεθοδολογία σε σχέση με την πώς θα χειριστεί αυτός ή αυτή που θα αναλάβει ένα τέτοιο ρόλο. Απλά ήταν παράδειγμα σε σχέση με το ό,τι αποφασίστηκε από πλευράς Συμβουλίου. Για να καταλάβουμε τον ρόλο, είναι πιο κοντά σε κάτι όπως τον κύριο Σάλιβαν, ο οποίος πάει για την παράκαμψη των κυρώσεων σε χώρες. Του κύριου Σάλιβαν είναι περισσότερο τεχνοκρατικής προσέγγισης. Μιλούμε μια πολιτική προσωπικότητα, η οποία αντιλαμβάνεστε πολιτική προσωπικότητα, θα μπορεί να έχει και τις ανάλογες επαφές είτε στην Τουρκία είτε αλλού. Ναι. Συζητήσαμε τα θέματα της δημιουργίας μας συνεργασίας. Υπάρχει πρόθεση και από τις δύο πλευρές για ενίσχυση αυτής της συνεργασίας και όντως πολύ σύντομα μέσω της διπλωματικής οδού θα καθοριστεί και η ημερομηνία επίσκεψής μας, όπως συζητήθηκε επίσης και αντιλαμβάνεστε τους λόγους, η εσωτερική κατάσταση στη Γαλλία αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Please. Let me tell you that I personally consider the accession of Cyprus to the European Union back in 2004 as the biggest success of Cyprus since its independence in 1960. And I'm a pro-European. I believe in the European project. I'm in favor of more integration. I know that the European Union has serious problems, has serious difficulties. Sometimes it is difficult even to reach a common decision among 27 member states, but it's important to understand, and I was glad it was one of the outcomes of my discussions that they approached the Cyprus problem as a European problem. And in this regard, and also having in mind my previous, my experience due to my previous capacity as a diplomatic advisor of the President of the Republic, and I was participating in the last negotiating process in 2015 to 2017, the participation of the European Union the table of the negotiations, it was a decisive factor in order to reach consensus, in order to reach convergences, important convergences, not for the benefit of Greek Cypriots or Turkish Cypriots, but for the benefit of both Greek Cypriots and Turkish Cypriots. So I invest a lot in the support of the European Union. Ναι. Ο στόχος μέσα από τη συζήτηση που έγινε γενικότερα στην παρουσία της κυρίας Λακάρτ ήταν η ανάγκη σε όλα τα θέματα που άπτονται της Ευρωζώνης να υπάρξει περαιτέρω ολοκλήρωση. Και ήταν ένα θέμα το οποίο οφείλω να πω ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι ήταν στη συζήτηση και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που προέρχονται από κράτη που δεν συμμετέχουν στο ευρώ. Από εκεί και πέρα, συγκεκριμένα για την Τραπεζική Ένωση, εκείνο που εκφράστηκε ως στόχος είναι πριν το τέλος του 2023 να υπάρξει κατάληξη. Θα είναι μια θετική εξέλιξη για όλα τα κράτη-μέλη, λαμβάνοντας υπόψη και τη σημερινή συγκυρία και όλα αυτά που βλέπουμε σε διεθνές επίπεδο με τον τραπεζικό τομέα. Ήταν η αντιπαράθεση που υπάρχει για την απαγόρευση των μηχανών εσωτερικής καύσης λόγω της αιστείας Γερμανίας. Λόγω της απαγόρευσης των αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης, της μετάβασης στην πράσινη
Αλλά είναι κινητήρο από την Ελλάδα. Δεν απασχόλησε, δεν απασχόλησε το Ευρώπα. Ναι. Μελών. Δεν υπήρξε ουσιαστική συζήτηση στο συγκεκριμένο θέμα και αν δείτε δεν περιλαμβάνεται ούτε στα σχετικά συμπεράσματα. Όσον αφορά τα θέματα της ενέργειας, ναι, υπήρξε συζήτηση. Υπάρχουν για παράδειγμα κάποια κράτη-μέλη τα οποία θεωρούν ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί και η πυρηνική ενέργεια, γιατί χρησιμοποιείται στο μείγμα, το δικό τους ενεργειακό μείγμα, κάποια άλλα κράτη τα οποία διαφωνούν. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα τα θέματα τα οποία συζητήσαμε, ακόμη και αυτό που ανέφερα προηγουμένως στο πλαίσιο της Ευρωζώνης, από κάποια κράτη-μέλη εκφράστηκε μια ανησυχία σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία η σημερινή κατάσταση με τον πληθωρισμό, με την αύξηση των επιτοκίων, εξέφρασαν μια ιδιαίτερη ανησυχία. Κάτι το οποίο θα πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσουμε συνολικά. Και είναι σε αυτό το πλαίσιο που είπα προηγουμένως ότι η κοινή συνισταμένη της συζήτησης σήμερα ήταν να υπάρξει αυτή η περαιτέρω ολοκλήρωση στα θέματα της οικονομίας. Ναι. Αν μου επιτρέπετε να επανέλθω λίγο στην πρότασή σας, μια απορία απλά, επειδή το χρονικό διάστημα μέχρι τις τουρκικές εκλογές είναι μικρό. Τι προβλέπει ως επόμενο βήμα αυτή η συζήτηση που είχατε με τους θεσμούς και τι μπορεί να γίνει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ως στόχος ως επόμενο βήμα που να είναι συγκεκριμένο και αυτό. Αυτό που συμφωνήσαμε με τους δύο προέδρους, επαναλαμβάνω, της Επιτροπής και του Συμβουλίου, αλλά και με κάποιους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, είναι ότι το επόμενο διάστημα, μέσα από τις επαφές μας, μέσα από την επικοινωνία μας, πώς θα προωθήσουμε αυτή την πρόταση, έτσι ώστε να μπορεί να εκδηλωθεί αμέσως μετά τις εκλογές. Άρα, όλο αυτό το διάστημα μέχρι τις εκλογές θα κινηθούμε προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση, χωρίς δημόσιες δηλώσεις, χωρίς δημόσιες τοποθετήσεις. Εάν και εφόσον αυτός ο στόχος επιτευχθεί, θα είναι μετά τις εκλογές στην Τουρκία. Όταν μιλάτε για τη βοήθεια των κρατών που έχουν σχέση με την Τουρκία, φαντάζομαι να είναι επαφές αυτών των αρχηγών με την τουρκική κυβέρνηση πριν τις εκλογές. Και αυτό. Και αυτό. Να λειτουργήσουν δηλαδή ως άτυπα διαμεσολαβητές. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαχρονικά δείχνουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία στην Τουρκία. Διαχρονικά έχουν εξαιρετικές σχέσεις, καλύτερες σχέσεις από ό,τι έχουν κάποια άλλα κράτη-μέλη. Και από τη στιγμή που βλέπουν θετικά την προσέγγιση μας, θεωρώ ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Υπάρχει πολλής δρόμος ακόμη. Εκείνο που γνωρίζουμε, εκείνο που σας είπα στην αρχή, είναι ότι υπάρχει αυτή η θετική ανταπόκριση. Βλέπουν όλη την προστιθέμενη αξία σε σχέση με την υλοποίηση της πρότασής μας και αυτό θα πράξουμε το διάστημα μέχρι και τις τουρκικές εκλογές. Εντάξει. Ευχαριστώ. Σημειώνω το ρε Βίκτορ, πενταλιώσε μας, ρωσεν τίποτε, άρα έκαμε στη δουλειά σου καλά. Α, τι. Κλείστε τις κάμερες να μιλήσουμε ενώ φιλίων και να φύγουμε.